Σαν Δάσο Τάδα, καλέσαμε σήμερα να κάνουμε κάποιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν το ζήτημα που έχει προκύψει εχθές μόλις για το νέο ΟΗ του Δήμου Ρόδου, στο οποίο έγινε μια πρόταση από τον Γενικό Γραμματέα. Με καθυστέρηση, βέβαια, η Δημοτική Αρχή σκέφτηκε να εμφανίσει έναν ΟΗ. Υπήρξε μια απραξία σε αυτό το διάστημα. Πέρσι έγινε μια επιτροπή διαβούλευση, η οποία συνεδρίασε χτες, για να συζητήσει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα, η οποία ατυχώς έφυγε στα site και τα λοιπά του Δήμου, γιατί έπρεπε πρώτα να περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Σήμερα θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή για να προωθηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι αύριο. Όμως, επειδή υπήρξαν αντιρρήσεις και από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, δεν θα συζητηθεί τουλάχιστον, θα προτείνουν να μην συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο και να γίνει ένα έξτρα Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις 20 Φεβρουαρίου, γιατί υπάρχει τελεσίδικη ημερομηνία μέχρι τις 28 Φεβρουαίου πρέπει να εκδοθεί σε ΦΕΚ, αλλαγή του ΟΕΗ. Θα υπάρξει λοιπόν ζήτημα στο γρήγορο να γίνει αυτή η αλλαγή του ΟΕΗ. Έχουμε έναν ΟΕΗ ήδη αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχουν θέσεις που ενδεχομένως είναι καινές βέβαια αυτή τη στιγμή. Οι παρατηρήσεις μας έχουν να κάνουν στο εξής ζήτημα, στο θέμα της επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την άποψη, γιατί αυτή τη στιγμή πάμε να δημιουργήσουμε έναν νέο κατασταλτικό μηχανισμό που θα λειτουργεί σαν δεκανίκη στην ελληνική αστυνομία. Ήδη η νομοθεσία δίνει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες περιπτώσεις όπου θα παίρνουν εντολές η δημοτική αστυνομία από την ελληνική αστυνομία. Και εκεί θα έχουμε το εξής φαινόμενο: θα κυνηγάμε συναδέλφους μας, δημότες, γειτόνους μας, συγγενείς μας, τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, που πιθανώς να έχουν την αδυναμία την οικονομική με βάση τους μνημονιακούς νόμους να πληρώσουν κάποια χρέη που να έχουν στο Δήμο κτλ. Ήδη έχουν τη δυνατότητα ο Δήμος και μπλοκάρει τα ΦΥΜΗ. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο, αν όπως είναι και απέτηση της ΚΕΔΕ, να έρθει ο έμφυα, η ίσπραξη του έμφυα δηλαδή στους Δήμους, να τρέχουμε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να παίρνουμε τα σπίτια του Κοσμάκη. Και ενώ υπάρχουν βεβαίως υπόχρεοι εκατομμυρίων στο Δήμο, να κυνηγάμε τη γριούλα ή τον άνεργο ή τον απολυμένο, που χρωστάει ένα ποσό ήδη στα 500 ευρώ, να κάνουν την οικονομία σου, να μαζέψουν πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργηθούν 40 θέσεις για δημοτικούς αστυνόμους. Και δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση το δέχεται αυτό, να δημιουργούνται νέες θέσεις σε αυτό το στενό οικονομικό πλαίσιο που είμαστε. Και αν γίνεται δεχτό, γιατί δεν προσλαμβάνονται προσωπικό που έχουμε πραγματικά ανάγκη, όπως είναι εργάτες καθαριώτες, όπως είναι ανθοκοί πουροί. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι υπηρεσίες, είναι υποστελεχωμένες όλες. Εξού και έχουμε τον εργολάβο στην καθαριότητα και εργολαβίες που θα δοθούν του πρασίνου έξω σε εργασίες, δεν για καλά, παροχές υπηρεσιών. Το ερώτημα μας λοιπόν είναι γιατί αυτή η επιμονή στο θέμα της επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας, και βέβαια το ερώτημα απαντάμε κιόλας, ότι έχει να κάνει με ένα νέο ελεγκτικό μηχανισμό που θα κυνηγάει στην ουσία να μαζέψει λεφτά από κλήσεις, πρόστιμα κτλ. Για να λυθεί το θέμα αυτών των αρμοδιοτήτων, ήδη υπάρχουν μοιραστοί σε υπηρεσίες και σε εργαζόμενους συναδέλφους με αυτές τις αρμοδιότητες και μπορεί να προχωρήσει. Εάν είναι υποστελεχωμένες, θα κάνουν προσλήψεις. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να επανασυσταθεί ένας, ξαναλέω, νέος κατασταλτικός μηχανισμός. Αυτό όσο έχει να κάνει με το θέμα της δημοτικής αστυνομίας και βέβαια το ότι προτείνονται τόσος μεγάλος αριθμός για να φερθεί μια υπηρεσία τέτοια κατασταλτικού μηχανισμού, δείχνει πώς μέσα από τους νόμους της τοπικής διοίκησης, του Καλλικράτη και του Κλισθένη, εφαρμόζοντάς τους, πάμε σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Γιατί όταν δεν προσλαμβάνεις προσωπικό εργατικό που το έχεις ανάγκη στην καθημερινότητά σου, στην καθαριότητά σου, στο πάρκο σου κτλ., αλλά παίρνεις κατασταλτικούς μηχανισμούς, είναι απλό το ζήτημα που οδηγεί αυτή η πολιτική. Και έχει ευθύνη εδώ και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη Δημοτική Αρχή και όχι μόνο τη δικιά μας, φαντάζομαι και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το δεύτερο ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τον ΟΕΗ είναι για το πώς γίνεται η κρίση των προϊσταμένων και διευθυντών. Υπάρχει τώρα ένα μπέρδεμα. Η πρότασή μας είναι να χρησιμοποιηθεί παντού όπως στον προηγούμενο ΟΕΗ το δεσμευτικό Ι. Δηλαδή, για να γίνει κάποιος διευθυντής σε μια υπηρεσία, θα πρέπει να έχει ή πτυχίο με συνάφεια με το αντικείμενο της διεύθυνσης, ή πιέψιλον, ή ταφέψιλον, ή και δελταέψιλον. Και λέμε και ή δελταέψιλον και ταφέψιλον, για ποιο λόγο. Ενδεχομένως, κάποιος να έχει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό, αλλά να μην έχει σχέση με το αντικείμενο. Σε αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεύτερον, μπορεί να έχει κάποιος να είναι πιέψιλον
να είναι 6 χρόνων εμπειρίας, αλλά μέσα στην υπηρεσία να υπάρχει ένα ΣΤΑΦ ε ή με μεταπτυχιακό, με μεγαλύτερη εμπειρία ή ακόμα και ΔΕΛΤΑ ε, γιατί υπάρχουν ικανότητα τη συνάδελφοι που βγάζουν πέρα τι αρμοδιότητε του στι υπηρεσίε και στηρίζουν πραγματικά το Δήμο και, και προσφέρουν υπηρεσίε στου δημότε μα, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Γιατί να του αποκλείουμε αυτού από την δυνατότητα να πάρουν μια θέση ευθύνη και βεβαίω το επίδομα, γιατί αυτό είναι όλη η ιστορία. Εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Το ελεγκτικό έβγαλε μια απόφαση, δεν είναι απόφαση και δεν ξέρουμε αν είναι και δεσμευτική, ότι θα πρέπει να υπάρχει το ελείψη, δηλαδή να δίνουν προτεραιότητα, προβάδισμα σε κατηγορίες ΠΕ, ελείψη ΠΕ, ΤΑΦ ε και ελείψη ΔΕΛΤΑ ε. Ξαναλέω, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Εάν είναι αυτό δεσμευτικό, θα πρέπει να είναι δεσμευτικά και άλλα πράγματα, όπως η παροχή μέσων προστασίας στους εργαζόμενους και γάλακτος, το οποίο η Δημοτική Αρχή εδώ και μήνες έχει να παράσει στους εργαζόμενούς της, και ας ζητιούνται βέβαια να είμαστε συνεπείς και εργαζόμενοι και με όλες αυτές τις κακοκαιρίες να τρέχουμε και να είμαστε δίπλα σας κτλ. Στα λόγια, είναι εύκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μήνες τώρα που οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα προστασίας που τους προστατεύει βέβαια ο νόμος. Αυτά εν ολίγης. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει, αυτό βέβαια είναι έξτρα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας καταθέσαμε την πρόταση από 10-15 συλλόγους, σωματεία και ομοσπονδίες που είχε να κάνει με το ζήτημα της άρσης των εμποδιών από το άρθρο 103 του Συντάγματος στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που θα γίνει αν έχει ξεκινήσει στο επόμενο διάστημα. Προτείναμε λοιπόν να πάρει απόφαση το σωματείο μας και να συμπορευτεί μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει γύρω στα 150 και προβλέπεται παραπάνω, και να κατατεθεί αυτή η πρόταση στα κόμματα της Βουλής πλην της φασιστικής Χρυσής Αυγής για να γίνει αυτό πράγμα. Τι είναι αυτό? Υπάρχουν εργαζόμενοι και σε δήμους και στην εκπαίδευση και στα νοσοκομεία, ΟΤΑ πρώτο και δεύτερο βαθμό εννοώ, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις χρόνια, ακούσαμε και 17 χρόνια, με προϋπηρεσία 17 χρόνια. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν προσφέρει την υπηρεσία του σε πάγια και διαρκή ανάγκη, ποιος προσφέρει? Γιατί αυτός πρέπει να πεταχτεί έξω? Με ΑΣΕ μπήκε, πέρασε από μια διαδικασία, μπήκε μέσα και από εκεί πέρα, δεν τον έχουν ανάγκη οι υπηρεσίες, τον ανανεώναν τις συμβάσεις. Εμείς λέμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να μονιμοποιηθούν και να σταματήσει αυτό το εργοστάσιο παραγωγής ομήρων εργαζομένων σε όλο το δημόσιο. Είτε ΟΤΑ είναι, είτε νοσοκομεία είναι, είτε εκπαιδευτικούς. Βλέπετε, στους εκπαιδευτικούς έχουμε τους αναπληρωτές που κάθε χρόνο δεν ξέρουν πού θα πάνε και αν θα υπάρχουν. Σε νησί, σε βουνό, δεν ξέρω σε ποιο χωριό θα είναι. Αυτό να πάψει, η εργασία είναι δικαίωμα, το λέει και το Σύνταγμα, και να μην είμαστε επιλεκτικοί στο Σύνταγμα, αυτό λέει και δεν λέει το άλλο. Ζητήσαμε λοιπόν από το σωματείο μας να συμπορευτεί με αυτό το αίτημα και δεν έγινε δεκτό. Εδώ έχει να κάνει με το σημασίο της καθαριότητας, όπως και με άλλους χώρους εργασίας μας, τους δικούς μας, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι. Δουλεύουν χρόνια οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς. Ακόμα και στο Δήμο Ρόδου υπάρχουν εργαζόμενοι με παράλληλα καθήκοντα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ανάγκες για νέο προσωπικό, ας μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και ας γίνουν να ανοίξουν θέσεις για μόνο προσωπικό, γιατί μόνο με τη μόνιμη εργασία εμείς συμπορευόμαστε. Δεν δεχόμαστε δηλαδή την ορισμένου χρόνου, τα stage, τα συμβάσεις έργου, του ΟΕΔ έχουμε τώρα, έχουμε και την κοινοφελή. Βαφτίσαμε τώρα και είναι ωφελούμενοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν για 450 ευρώ. Αυτή η κοροδία πρέπει να σταματήσει και έχει να κάνει πλέον και από την κυβέρνηση που θα μπορούσε με μια νομοθετική ρύθμιση, όπως είχαμε πει, και κολλάγανε στο άρθρο 103, να αρθεί αυτό το άρθρο 103 όλα τα εμπόδια που βάζει για να μονιμοποιηθούν. Δεν έγινε δεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Αυτά.